Έχοντας εξασφαλίσει την εκταμείευση της έκτης δόσης, η κυβέρνηση στρέφεται πλέον στις διαβουλεύσεις για το δεύτερο πακέτο στήριξης, που θα καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την επόμενη δεκαετία και θα μειώσει το χρέος κατά περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ, εφόσον όμως δεν ανατραπούν οι αποφάσεις 26 Οκτωβρίου. Οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα ξεκινούν στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, υπό τη βαριά σκιά των αρνητικών διεθνών εξελίξεων που απειλούν την οντότητα της Ευρωζώνης. Και ο Λουκάς Παπαδήμος, μιλώντας στην Κυβερνητική Επιτροπή, σημείωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι αισιόδοξη. Είναι μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη και είναι πρόωρο να πούμε οτιδήποτε. Εμείς έχουμε τις δικές μας θέσεις και προτάσεις και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Σε επιστολή του προς τους δανειστές, ο Λουκάς Παπαδήμος διαβεβαίωνε ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τη δημοσιονομική προσαρμογή για τις μεταρρυθμίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη διασφαλίζει τη δημοσιονομική και οικονομική σταθερότητα. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει ισχυρή δέσμευση για την εκπλήρωση αυτού του έργου. Ειδικότερα θα εφαρμόσει πλήρως τα μέτρα που περιγράφονται στο υφιστάμενο πρόγραμμα, θα συνάψει ένα νέο βιώσιμο και αξιόπιστο πολυετές πρόγραμμα με την Τρόικα και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων με την εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, που θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση και βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Απαντητική επιστολή θα αποστείλει όμως και επικεφαλής του Eurogroup, η οποία θα συνιστά και ένα είδος ερμηνείας των δεσμεύσεων που ανέλαβαν τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου. I will reply to the Greek Prime Minister to welcome the commitment of the government and of the political party supporting it to the fulfillment of the program objectives and the implementation of the decisions of the Euro Summit of the 26th and 27th of October, which are crucial for the success of the program going forward. Είναι ενδεικτικό των προθέσεων του Λουκά Παπαδήμου να επιταχύνει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης ότι κατάργησε τη δεύτερη ανάγνωση των νομοσχεδίων εν ώψη του βαρύτατου νομοθετικού προγράμματος που θα συνοδεύει τη νέα δανειακή σύμβαση. Μιλώντας δε στην Κυβερνητική Επιτροπή, σημείωσε ότι δεν είναι επιτρεπτές οι δημόσιες διαφωνίες των Υπουργών στον έντονο απόϊχο της κόντρας Παπουτσή Γεωργιάδη. Ο Λουκάς Παπαδήμος παρενέβη πυροσβεστικά και στις εντάσεις εντός της Κυβερνητικής Επιτροπής, όπως όταν Βενιζέλος και Λοβέρδος είχαν φραστική αντιπαράθεση. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος και Νάδια Μαντοπούλου έθεσαν πάντως θέμα για την απουσία Αβραμόπουλου Δήμα, παρότι και οι δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονταν στις Βρυξέλλες σε πλήρη γνώση του Λουκά Παπαδήμου. Μιλώντας στο Φλάσ, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Μια κυβέρνηση με συγκεκριμένο σκοπό, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, πρέπει να βγει η Ελλάδα από τη δύσκολη θέση. Εξασφαλίστηκε, όπως γνωρίζετε, η εκδόση, να προχωρήσουμε και στις διαδικασίες που απαιτούνται. Εκεί χρειάζεται και κοινοβουλευτική συμμετοχή για να πάρουμε την τελευταία μεγάλη δόση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, θα ήταν οξύμορο, γιατί αυτό υπονοείται με το ερώτημα, να αντιπολιτεύονται τα κόμματα την κυβέρνηση που στηρίζουν. Οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα θα γίνουν με φόντο τη συστάση για ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στα κλειστά επαγγέλματα, για ψήφιση του νέου φορολογικού, καθώς και τη λήψη μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και της σύσπραξης των ληξιπόθεσμων οφειλών, για συνεννόηση της κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους για τους κατώτερους μισθούς, την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τις ασφαλιστικές εισφορές. Πίεση ασκείται επίσης για την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποίησεων, την επανεξέταση των προνοιακών προγραμμάτων για τα οποία αναμένεται νέα έκθεση του ΟΣΑ, ενώ κέρια σημασίας χαρακτηρίζεται την Τρόικα μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και η εξάλληψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοσοκομείων. Η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στη μείωση των δαπανών παρά στην αύξηση των φόρων, στις προσπάθειές της να ισορροπήσει τον προϋπολογισμό της.